Welcome. Καλώς σας βρήκα. You have mail. Ευχαριστώ πολύ. Όταν τη νύχτα θα κοιτάς τον ουρανό, εγώ θα κατοικώ σε ένα από τα αστέρια. Θα γελώ από εκεί. Και θα είναι σαν να γελούν για σένα όλα τα αστέρια. Μικρός πρίγκιπας. Κι οι φίλοι σου τα ξαφνιάζονται να σε βλέπουν να γελάς κοιτάζοντας τα αστέρια. Θα τους λες τότε, ναι, τα αστέρια με κάνουν πάντα να γελούν. Μεσημέρι. Έχει έτοιμο καφέ? Όχι. Πάω να φύγω. Μαμά! Παπά! Πώς είστε? Πάψε εσύ. Εσύ που την ξέρεις. Την έχω ξαναδεί 2-3 φορές. Αυτός δεν δούλευε σήμερα? Είχε το ρεπό του. Όταν έχει ρεπό, έρχεται αυτή η φίλη του. Πάψε εσύ, είπα, και μην την κοιτάς. Κλείσε τα μάτια σου και τρέχα μέσα. Άμα κλείσω τα μάτια μου, θα πέσω. Μην αντιμιλάς, μέσα γρήγορα. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Πρέπει να μπει μια τάξη εδώ μέσα. Και εσύ μη χάσεις να τη ρωτήσεις πώς είναι. Ωραία γυναίκα. Promise to be true and help me understand. Cause I've been in love before and I want this to be more than just holding hands. I give my heart to you. I must be sure from the That's it. Thanks a lot. My pleasure. Oh, Vicky, I'd like you to meet James, a very close friend of mine. Hello, James. Hello, Vicky. Glad to meet you. Me too. I've heard a lot about you. I'm a TV producer. Oh, congratulations. You're very beautiful. Thank you. Any plans for tonight? No, not really. I'll give you my card then, maybe no, we... No, thanks. Bitch. Excuse me? Nothing. I thought you said something. Me? No, no. You must be mistaken. Maybe. For your sake. Πώς με βλέπεις? Φαίνεται ότι έχω χάσει, ε? Έχεις χάσει. Ένα κιλό. 1200 για την ακρίβεια. Πού να φάνε, βρε Στέλλα μου, το 1200. Εγώ 1200 χάνω, όταν με στενάζω, ξεψάω. Τι να κάνω, είμαι
είμαι σε αιματηρή δίαιτα από τη Δευτέρα. Σήμερα από το πρωί έχω φάει όλο και όλο ένα φρούτο. Τι φρούτο? Ένα καρπούζι. Μην το βάζεις κάτω. Συνέχισε. Γιατί να είμαστε έτσι? Εγώ τελικά ξέρεις τι πιστεύω. Γεννηθήκαμε για να έχουμε αυτό το σώμα υπηρετώντας ένα σκοπό. Ποιο σκοπό? Στέλλα, κρύβονται πίσω μας τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Ναι, μα αφού χωράνε και κρύβονται. Μην κοροϊδεύεις. Σκέψου. Αν δεν υπήρχαμε εμείς, θα υπήρχαν Ινστιτούτα Δυνατίσματος, διαιτολόγοι, προϊόντα με 0%, βιβλία και βιντεοκασέτες με δίαιτες και γυμναστικές, κρέμες αδυνατίσματος και ζελέ και σαπούνια και φόρμες σάουνα και μαγνητικά σκουλαρίκια και ποδήλατα και διάδρομοι. Θα υπήρχαν μπουτίκια παπουλές και αναψυχτικά τυριά, αλαντικά και βούτυρα light. Λάκα, αστεία, στηρίζουμε την παγκόσμια οικονομία. Αμέ, το έχει ψάξει η Τούλα. Αν αδυνατήσουμε τελείως, κατέρευσε και ο καπιταλισμός. Γι' αυτό σου λέω. Πλαστήκαμε έτσι με σκοπό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και ξέρεις κάτι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πιάσε τρεις σηκωταριές. Όχι! Είπαμε, δεν θα δυνατήσουμε, αλλά δεν θα γίνουμε και βουβάλες. Θα τη συνεχίσεις τη δίαιτα. Απόψε έχει νερό και παξιμάδια. Και νωρίζω να ζυγείπνω. Α, δεν θα αντέξω. Θα ξυπνήσω από τη λιγούρα και θα τσακίσω το ψυγείο. Δεν θα σ' αφήσω εγώ. Θα κοιμηθώ στο σπίτι σου για να σε προσέχω. Τουλίτσα μου, άμα γουργουρίζει εμένα η κοιλιά μου, δεν με σταματάει κανείς. Καλά. Αυτό θα το δούμε. Σε προειδοποιώ. Γίνομαι επικίνδυνη. Περιμένουμε κανέναν. Μου είπαν ότι εδώ συχνάζει. Γεια πάλι. Αυτό το πλάσμα που είδα τις προάλλες. Μια εβδομάδα τώρα έχεις κολλήσει με αυτήν. Καλά, μα την έβλεπες θα καταλάβαινες. Γιατί δεν της μίλησες εκείνο το βράδυ? Έως που να ρωτήσω ποια είναι, με ποιον έχει έρθει, εξαφανίστηκε. Αυσταλέζα. Ελληνίδα. Εδώ είναι λέει το στίκι της. Και την έχουν δει και σε κινέζικα ρεστοράν. Σόπα. Και ελπίζεις να την ξαναδείς. Θα έρχομαι εδώ κάθε βράδυ, δεν μπορεί. Κάποτε θα την πετύχω. Καλά, μέχρι τότε. Δεν έχει καμία μάτια γύρω σου, ναι. Γίνεται παιχνίδι. Δεν νιώθω καλά. Τι έχεις? Πονάει το στομάχι μου, τρέμουν τα πόδια μου. Είμαι μουσχημα στον υδρότα. Εντάξει. Είναι αναμενόμενο. Είναι τα πρώτα συμπτώματα. Αντιδρά ο οργανισμός. Θέλει τη δόση του. Με τι θέλει? Με κέτσαπ και μουστάρδα. Τι πας να κάνεις? Βοήθησε με να φτάσω στο ψυγείο. Δεν με κρατάει τα πόδια μου. Όχι, κοριτσάκι μου. Στο ψυγείο δεν θα φτάσεις. Έτσι ένα κάτι θα βάλω στο στόμα μου να το ξεγελάσω. Forget it. Γυρνά στο κρεβάτι σου. Σε παρακαλώ, δεν είμαι καλά. Θα πεθάνω. Δεν θα πεθάνεις. Είναι μια κρίσιμη στιγμή. Τώρα πρέπει να δείξεις κουράγιο και υπομονή. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Θα αντέξεις. Καταλαβαίνω που περνάς. Τα έχω περάσει κι εγώ. Τα έχουμε περάσει πολλές. Σε παρακαλώ. Σε εγκαιτεύω. Μόνο μια βουκιά. Όχι. Δεν μπορώ να σε αφήσω να ξανακυλήσεις. Μόνο από μένα. Σπορκίζομαι από αύριο τώρα. Αυτά θα πάνε κι άλλες. Και μετά τις σηκώνανε με γερανό από το κρεβάτι τους. Σάσιμισα! Βρίστε με, βρίστε με, δεν πρόκειται να σ' αφήσω. Τούλα, μου είχε γυρίσει το μάτι. Κάνε την πάντα γιατί δεν θα έχουμε καλό τέλος. Μόνο πάνω από το πτώμα μου. Λοιπόν, θα σε σκοτώσω! Όχι! Πρέπει να αποτοξινωθείς εντελώς. Έλα, Στελίτσα μου. Έτσι θα γίνεις γομενάρα. Θα σε δει μετά ο Νίκος και θα πάθει την πλάκα του. Λες? Βέβαια.
Αν συνεχίσεις με αυτό το ρυθμό, ένα 200 την εβδομάδα, σε 6 μήνες θα έχεις μασούλα δαχτυλίδι. Θα μου κάνετε τα εξάμηνα, γιατί θα έχω πεθάνει από ασυντία. Μια χαρά θα είσαι. Θα σε βλέπει την Ελλάδα σου η μύχη και θα βγάζει αφρούς. Και ο Νίκος μου θα τρέξω πίσω μου σαν παλαβός. Ο Νίκος μας. Ο Νίκος μας. Πάμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο να ξεχαστείς. Φύγαμε. Μπορεί να βρούμε και καμιά καντίνα ανοιχτή. Είδες ό,τι είδα. Το αυτοκίνητό του είναι. Είσαι σίγουρη, μήπως βλέπω να παρέστησες. Όχι, σου λέω, αυτού είναι. Τι δουλειά έχει αυτός τώρα εδώ, κανόπιστε. Όχι, όχι, μην μας ακούσει. Κάπου εδώ γύρω θα είναι. Μπορεί να σταμάτησε από το νερό του. Πάμε να ψάξουμε το αυτοκίνητο. Ναι, σωστό, πάμε. Ω, Νίκ! Yes! 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 Oh. Did you like it? You are marvelous. Have you ever heard about Nick the Greek? Nick the Greek. Wow! Wow. Κατάλαβες ο αλήτης. Ρεμάλι, παιδί μου. Όλοι οι άντρες είναι ρεμάλια. Δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Μην καπνίζεις. Κάνει κακό στο δέρμα μας. Τι? Ο καπνός, όπως επίσης και η σκόνη, είναι χτύπη του δέρματος. Δεν βαριές. Πρέπει να τους αντιμετωπίσεις αυτούς τους εχθρούς. Εγώ, Βίκη μου, έχω μία λάνθαστη μέθοδο. Τους εχθρούς μου τους κάνω φίλους μου. Πάντως έχεις παραμελήσει τον εαυτό σου. Μία κρέμα ημέρας. Τουλάχιστον μία κρέμα ημέρας σου είναι απαραίτητη. Άλλα πράγματα μου είναι απαραίτητα, όχι κρέμα ημέρας. Τώρα που το σκέφτομαι, εγώ είμαι όμορφη. Εσύ είσαι έξυπνη. Εμείς οι δυο μαζί, εγώ και εσύ, κάνουμε την τέλεια γυναίκα. Δύο σε ένα. Κι εγώ, όπως βλέπεις, είμαι και οικονομική συσκευασία. Εμείς, παιδί μου, είμαστε το ιδανικό κάθε άντρα. Μη μου μιλάς για άντρες, δεν μπορώ. Γιατί μπορώ εγώ. Αλλά τι να κάνουμε, αναγκαίο κακό. Δεν κι έχεις, μην ακούς. Κι εγώ όλο έτσι λέω και όλο πέφτω στην παγίδα τους. Την Κυριακή έχω καλέσει για φαγητό το Σάββα ένα δικηγόρο. Άντε πάλι, καλός, καλός. Ελάχιστα το ξέρω. Τα Χριστούγεννα σε ένα πάρτι μου την είχε πέσει. Εγώ το σνόπαρα και προχθές με πήρε τηλέφωνο. Άρα ενδιαφέρεται. Δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί. Να μην υπάρχουν πια ευαίσθητοι άντρες. Ρομαντικοί, αξιόπιστοι. Είχα γνωρίσει κάποτε τον. Πώς τον λέγαμε, δεν θυμάμαι. Ήταν τόσο τρυφερός, τόσο μοιαζόταν για μένα. Δεν υπάρχουν πια τέτοιοι άντρες. Εγώ ξέρεις, εκτιμώ τους άντρες από μικροπράγματα. Κάναμε βόλτα μια φορά και εγώ κρύωνα. Κι αυτός έβγαλε τον μπουφάν του και με σκέπασε. Δεν είναι πολύ σταργικό. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει. Ναι, μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Έβαλε ψύχρα. Θα σου δίνω το σακάκι μου, αλλά δεν θα σου κάνει. Όχι, δεν το θέλω. Μ' αρέσει ψύχρα. Εγώ τον άντρα τον θέλω gentleman. Γιατί εγώ πώς τον θέλω. Να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο πρώτος και να μου ανοίγει την πόρτα για να βγω. Α, πού να βρεθούν καλέ τέτοιοι άντρες. Δεν έχεις συναντήσει ούτε κι εσύ, ε. Έναν μόνο, μια φορά. Είναι κυπότης. Πάει. Έχω απογοητευτεί. Δεν υπάρχουν πια άντρες.
Αλλά μιλάνε οι χείρες, μιλάνε και οι παντρεμένες. Γιατί το λες αυτό? Γιατί εσύ, Βίκη μου, όποιον άντρα γουστάρεις, τον έχεις δικό σου στο άψες βίσες. Κάνεις λάθος. Οι άντρες, αγάπη μου, βρίσκουν σεξι το ρέψιμό σου. Θα βρίσκαν εντυπωσιακό τον εμετό σου. Αν ξύπναγες το πρωί με τσίπλες στα μάτια, θα σε έβρισκαν χαριτωμένη, κατάλαβες? Φροντίζω να μην ξυπνάω με τσίπλες στα μάτια. Τι κοιτάς? Όχι, τίποτα. Αν θα βρέξει. Καλά, ε! Μίλησε πάνω σου. Είναι το ύφασμα υπέροχο. Και το ύφασμα και το σώμα είναι αλφα-αλφα. Έλα, βγάλ' το να το καρικό σου να βγούμε να κοιτάξουμε και για κουβιά. Έχεις κορμί αραβικό και μαύρα μάτια. Τι κοιτάς? Έχει κανένα ελάττωμα? Αυτό το σώμα δεν θα το έχω για πάντα. Κι εγώ αυτό ελπίζω για το δικό μου. Κάποια στιγμή θα αρχίσω να παίρνω κιλά που δεν θα φεύγουν πια εύκολα. Δεν θα καίω τις θερμίδες όπως τώρα. Εμένα, από μικρό παιδί, οι θερμίδες που έπαιρνε ήταν άφλεκτες. Ανοίξει λεκάνη, θα φουσκώσει κοιλιά. Δεν θα γίνω βέβαια σαν και εσένα, αλλά κακά τα ψέματα. Η μεσούλα δεν θα είναι δαχτυλίδια πολύ ακόμα. Η μεσούλα θα γίνει Στεφάνη. Τι Στεφάνη? Βαρελιού. Μη μου λες τέτοια. Έλα, τελείωνε. Δεν θα προλάβουμε τα μαγαζιά. Ξεράθηκε το στόμα μου. Δεν κατεβαίνουμε να φάμε ένα χάμπουργκερ? Όχι, δεν θα προλάβουμε. Αχ, Στέλλα, κοίτα. Δεν είναι τρομερό? Ναι, είναι. Αυτό που έκανες ήταν απαράδεκτο. Δεν πρέπει να τρώνε τα παιδιά, γλυφιτζούρια. Χαλάνε τα δόντια. Στέλλα, θέλω να κάνω ένα παιδί. Καλά, όχι σήμερα, έχεις δουλειές. Εδώ και καιρό νιώθω περίεργα. Νιώθω ότι περνάει ο καιρός και βλέπω συνομιλικές μου να είναι ήδη μητέρες. Μικρές είμαστε ακόμα. Θα πρέπει να είναι τρομερή εμπειρία η μητρότητα. Και η εγκυμοσύνη. Για τη μητρότητα δεν ξέρω, αλλά η εγκυμοσύνη είναι τρομερή εμπειρία. Πού το ξέρεις? Πολλές φορές στον ύπνο μου αγγίζω τη κοιλιά μου και νόμιζα ότι είμαι έγκυος. Υπέροχο συνέστημα. Τελείωσε. Μέσα στον επόμενο χρόνο πρέπει να γίνω μητέρα. Αρκεί να βρω τον κατάλληλο πατέρα. Την ευχή μου. Όμως ο επόμενος μαλάκας που θα μου ξανακολλήσει θα φάει ξύλο. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. I want you more. Yes, it's obvious. I'm sorry. It's all right. You know, Claudia? Now he's gonna say, this has never happened to me before. This has never happened to me before. Neither to me, idiot. It's okay. No problem. Probably it's the whiskey. Yeah, probably. I've heard stories about it. Claudia? Oh, God. He's gonna ask me to try once more. Shall we try once more? No, honey, I gotta go. I'm working early in the morning.
Claudia, I apologize. Don't mention it. And by the way, my name's Wendy. Alexi! 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 Έπαθα μεγάλη νύλα. Καλά. Πώς σου ήρθε και την έλεγες, Κλόντια. Ρε εσύ, εκεί κόλλησες. Καταλαβαίνεις τι έπαθα. Όχι, τι έπαθες. Είναι απλό. Είμαι ανίκανος. Λα μωρέ, αλήθεια, επειδή μια φορά δεν... Σε όλους μας έχει συμβεί. Σε μένα ποτέ. Νικό. Δεν ποτέ. Δυο μας είμαστε. Εκτός από μια φορά. Μία. Που είχα ηχμορίτιδα, έπαιρνα αντιβίωση και με πιάσαν παρενέργειες. Σε μένα έχει συμβεί αρκετές φορές. Προχθές ήμουν μια γκόμενα, τα είχα κοπανίσει, οπότε το βράδυ τζίφος. Και τι έκανες? Σου είπα, δεν έκανα. Ενώ η γκόμενα πώς αντέδρασε, τι είπε? Δεν αντέδρασε, ήταν τύφλα κι αυτή. Το πρωί για να την ψαρέψω, της λέω, το ευχαριστήθηκες μωρό μου χθες το βράδυ. Μου λέει, δεν έχω ξαναζήσει τέτοια νύχτα. Οπότε δεν πήρε πρέφα. Νόμισε ότι έζησε βραδιά τρελού σεξ. Εγώ όμως δεν ήμουν πιωμένος. Ένα ουισκάκι πια. Δεύτερο δεν πρόλαβα. Φύγαμε για το σπίτι άρων-άρων. Τυχαίο ήτανε. Αν δεν ήταν τυχαίο, αν είναι μόνιμο, αν την έπαθα τη ζημιά και εξόφλησα σαν άντρας. Ωραία, κόλλημα, πρωί-πρωί. Γέρασα, Αλέξη. Πέρασαν τα χρόνια και τι κατάφερα. Δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν ήθελα δεσμεύσεις, δεν ήθελα να κάνω παιδί και τώρα που θέλω δεν μπορώ πια. Δεν πειράζει, θα υιοθετήσεις. Ανάτου. Είναι μόνιμο δηλαδή. Τα έχεις παίξει. Άφησα τους γέρους μου χωρίς εγγόνι. Από μένα περίμενα μια χαρά. Θα τους κάνει ο αδερφός σου. Σώθηκες, αυτός δεν είναι για σπίτι και προκοπή. Λοιπόν, τελείωσε. Θα βρω αυτή την Ελληνίδα που με έχει τρελάνει, θα την παντρευτώ και θα το παλέψουμε να το ξεπεράσουμε μαζί το πρόβλημα. Εσύ. Θα νοικοκυρευτείς εσύ. Ναι, εγώ. Γιατί, αφιβάλλεις? Εσύ που μόλις στρίψεις τη γωνία θα ερωτευτείς. Φιλέ, πάει ο Νίκος που ήξερες. Από σήμερα αλλάζω. Αρκεί να βρω αυτή την κόμενα. Για κάντε λίγο χώρο. Έλα, φτάνει καλέ, θα σκάσουμε. Σιγά, τι νόμος θα κάσω. Αφρός. Αχ, μα γιατί κάνατε τόσες ετοιμασίες, αφού με ξέρετε ότι με λιτοδίαιτη. Τέτοια φαγητά δεν βρίσκεις κάθε μέρα. Τις αηδίες που τρως έξω. Έχω τσακίσει καγκουρό μπέρκερ. Σε λίγο θα βγάλω μάρτυπο. Όταν επρωτόρθαμε, απαγορευόταν να τρως καγκουρό. Υπήρχε νόμος. Ακόμα δεν έχω δοκιμάσει. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Τότε την Αυστραλία τη λέγανε τυχερή χώρα. Αχ, άρχισε πάλι. Και πράγματι ήταν. Ούτε πολέμου γνώρισε, ούτε δυστυχίες. Η γη της καρπερή, πλούσια τα χωματά της. Ακούγαμε κι εμείς τη γερή χώρα και λέγαμε, πάμε εκεί να κάνουμε την τύχη μας. Καλά τα καταφέραμε, παράπονα μην έχεις. Όταν ήρθαμε οι πρώτοι μετανάστες από Ελλάδα, οι ντόπιοι μας κορόιδευαν. 100 φορές του τα έχεις πει του κοριτσιού. Δεν πειράζει, μια λέγεται. Μας θεωρούσαν παρακατιανούς. Τους βρώμαγε το σκόρδο που βάζαμε στα φαγητά μας. Δεν το συνήθιζαν. Και τώρα τρέχουν στις ταβέρνες μας και πλακώνουν τη σκορδαλιά, κατάλαβες. Ναι, και μόνο τη σκορδαλιά. Καλέ, ξέρουν αυτοί τις φέτες, τις ελιές, το πακλαβά. Ναι, αμέ. Και τα θυμά μας, τις παραδόσεις μας δεν τις καταλάβαινε. Βλέπανε χείρες που φορούσανε μαύρα και τις λέγανε μάγισσες. Πάνε αυτά τώρα, περασμένα, ξεχασμένα. Άντες, η υγειά μας. Υγεία να έχουμε και εσύ, στελάκι μου του χρόνου, με ένα καλό παιδί. Του χρόνου, και άμα τον έχει από τώρα. Τι? Δεν πιστεύω. Στέλλα, Στέλλα, συμβαίνει τίποτα? Υπάρχει κάποιος που δείχνει κάποιο ενδιαφέρον. Αυστραλός. Άντε καλέ, Αυστραλός. Έλληνας. Με τη βούλα. Αλήθεια? Άντε ρε κόρη, να μου δώσεις μια χαρά. Τον ξέρουμε εμείς. Όχι, όχι, δεν είναι από τους γνωστούς. Είστε πολύ καιρό μαζί? Όχι, δεν είμαστε ακριβώς μαζί, αλλά... Οπότε θα ξεμείνεις εσύ εδώ για πάντα. Γιατί, άσχημα είναι? Όχι, όχι. Η οικογένειά του είναι στην Ελλάδα. Έχει έρθει για λίγο καιρό εδώ. Business. Δόξα σου. Επομένως στην Ελλάδα θα ζήσετε. Πρώτον Θεός. Τι να πω. Συγκινήθηκα. Η ώρα η καλή, κόρη μου. Αμήν, Παναγία μου. Να μας τον φέρεις. Να τον γνωρίσουμε. Μόλις τον γνωρίσω πρώτα εγώ. Έλα, ξύπνησες. Πόκερ. Καλά, για κοιτάξει το κομπιούτερ. Έχω κανένα μήνυμα. Για περίμενε.
Όχι, δεν υπάρχει κανένα μήνυμα. Κανένα. Καλά. Κοίτα με αυτά τα φρικιά εκεί πέρα, μην κάνετε καμιά φασαρία. Σε παρακαλώ, τώρα μας προσβάλλεις. Τις προάλλες που γαυγίσατε, η διαχειρίστρια μου βάλε χέρι. Γαυγίζαμε γιατί ήταν εποχή αναπαραγωγής. Έχει χάρη που δεν μπορώ να σε βρίσω από εδώ πέρα. Άντε, φρόνημα. Κανένα μήνυμα. Δύο κλαψάπιτς, ένα τσίς, μία πατάτα. Απασχολήσω για λίγο. Απασχολήστε μας. Είμαι από την AMTS. Κάνουμε μια έρευνα για την τηλεόραση και θα ήθελα να σας... Παίρνουμε τα μέτρα μας. Καταλαβαίνετε με τόσα που γίνονται. Σωστά, καλά κάνετε. Κάτι λέγατε για την τηλεόραση. Ναι, θα ήθελα να σας προβάλλω κάποιες ερωτήσεις. Είναι ανώνυμα γιατί και... Γιατί μπήκατε στην πολυκατοικία. Ορίστε. Δεν διαβάσατε την προειδοποίηση απ' έξω. Απαγορεύεται είσοδο σε μικροπολιτές. Διανομή εντύπων και πλασιά. Έχω μια έρευνα κάνω, δεν πουλάω. Εμείς για το καλό σας το λέμε. Συνεχίστε. Τι θέλετε να μας ρωτήσετε. Έλεγα λοιπόν ότι κάνουμε μια έρευνα για την ποιότητα της σημερινής τηλεόρασης και κατά πόσο... Συμβαίνει κάτι. Έχετε πολύ ωραίο λαιμό. Τι εννοείτε. Δεν έχει πολύ ωραίο λαιμό. Και εγώ αυτόν κοιτάω τόσο. Μήπως θα πρέπει να περάσω κάποια άλλη στιγμή. Ξέρετε τι απέγινε ο τελευταίος πλασιέ που μπήκε στην πολυκατοικία. Τι απέγινε. Δείξε του κυρίου. Ευχαρίστως. Όχι. Δεν έχει μείνει. Δεν έχει μείνει. Το τελευταίο κομμάτι το φάγαμε την Κυριακή. Πώς το έσκασες εσύ. Όχι, είναι γαμάτο. Έπρεπε να το κρατήσουμε κι άλλο. Το λυπήθηκα, ρε, τον Κακομοίρη. Με βλέπετε έτσι. Κατά βάθος, έχω καρδιά. Έλα, αγάπη μου. Άντε να ζήσω κι αύριο. Κρυάδες. Έτσι, μπράβο, με τις υγείες σου. Αυτό το παλιόπαιδο δεν πήρε κανένα τηλέφωνο, ε. Ο Νικόλας μας. Όχι το πουλάκι μου από την Κυριακή. Θα έχει μπλέξει με τις δουλειές. Ποιες δουλειές. Οι δυο μας είμαστε. Ας μην λέμε αυτά που λέμε στους άλλους. Ο Νικόλας είναι υπεύθυνο και ευσυνείδητο παιδί. Ξέρει τι κάνει. Να πάρει ένα τηλέφωνο να δει. Ζούμε. Πεθαίνουμε. Δεν είναι αδιάφορος. Μην έχεις παράπονο. Μωρέ και οι δυο μας η γη είναι. Πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλο. Σώπα, ντροπή. Ο ένας στην άκρη του κόσμου και ο άλλος στον κόσμο. Παιδιά είναι. Γαϊδούρια ολόκληρα είναι. Μην ταράζεις, σε παρακαλώ, Λικούρκο. Άλλοι στην ηλικία τους έχουν τρία παιδιά, έχουν στήσει νοικοκυριό. Ό,τι είναι θέλημα Θεού. Άσε το Θεό. Μου λες, σε παρακαλώ, τι κάνει τόσο καιρό εκεί κάτω. Χαζεύει τα καγκουρό. Αφού εμείς επιμέναμε να πάει, βρε, Λικούρκο μου, για την επιχείρηση. Να τη χέσω την επιχείρηση, να γυρίσει πίσω. Να βάλει σε μια τάξη τη ζωή του. Μην το φοβάσει τον Νικόλα. Ξέρει τι κάνει. Έλα. Αυτή είναι. Ποια, αυτή που σου έλεγα, που είδα τις προάλλες. Αμάντζελιά. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έφαγες τέτοιο κόλλημα. Είσαι σίγουρος ότι είναι Έλληνιδα. Ναι, ρώτησα κάτι γνωστούς. Βίκη τη λένε. Θάνατη Ελλάδα. Πρέπει να την γνωρίσω. Απόψε. Τώρα. Ήρεμα, όχι πανικούς. Πώς θα την πλησιάσω. Τι να της πω. Ρε, σαν να γνωρίζω. Κολώνεις εσύ σε γυναίκα. Ρε, μετά το στραπότσο που έχω φάει. Έπειτα αυτή δεν είναι σαν τις άλλες.
Έχω ένα περίεργο feeling ότι αυτή η γκόμενα είναι μοιραία για μένα. Άντε, βουρ. Το πολύ πολύ να φας χιλόπιτα. Δεν ξέρω και πώς είναι. Δεν έχω φάει ποτέ. Άντε. Άντε, ρε. Sorry. Γνωριζόμαστε από κάπου? Όχι, δεν νομίζω. Με την ευκαιρία, δεν γνωριζόμαστε τώρα. Νίκος. Βίκη. Ωραίο όνομα. Από Βασιλική. Όχι, από Ουρανία. Από Ουρανία. Γιατί όλοι οι άντρες είστε τόσο αφόρητα, κλισέ? Excuse me. Γιατί όταν θέλετε να γνωρίσετε μια γυναίκα, λέτε πάντα τις ίδιες μαλακίες? Όπα, cool. Γνωριζόμαστε από κάπου? Ναι, ρε μαλάκα, είχαμε κάνει μαζί ντόκιμα. Ηρέμησε λίγο, μας ακούει και ο κόσμος. Βίκη, τι ωραίο όνομα και πόσο ασυνήθιστο. Βίκη από Βασιλική, μήπως από Βικτόρια? Μπορώ να πω κάτι? Και ακολουθούν οι υπόλοιπες πρωτότυπες ερωτήσεις. Από την Αθήνα είσαι? Όχι, από την Κοζάνη. Μέσα από την Κοζάνη? Όχι, από ένα χωριό, την Άνω Κρυόβρηση. Ας το καλό, τι ξέρω, είχα πάει κάποτε για μπεκάτσες. Με παρεξήγησες. Αφόρητα, κλισέ. Είστε όλοι τόσο προβλέψιμοι και τόσο βαρετοί. Μάλιστα. Θα προτιμούσες δηλαδή να σου πω κάτι πιο πρωτότυπο? Αν μπορούσες. Σαν τι δηλαδή? Δεν ξέρω. Σαν αυτό που νιώθεις. Έλα και πες μου την αλήθεια. Πες μου αυτό που πραγματικά νιώθεις. Αυτό που σκέφτεσαι. Να σου πω αυτό που πραγματικά σκέφτομαι. Με ειλικρίνεια. Ντόμπρα και σταράτα. Πώς το λένε? Αντρίκια. Πού τι θυμήθηκα αυτή τη λέξη. Χρόνια είχα να τη χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, αν σε πλησίαζα και σου έλεγα με ειλικρίνεια αυτό που πραγματικά σκέφτομαι, θα το εκτιμούσες? Αφάνταστα. Είσαι σίγουρη? Απολύτως. Ωραία. Το πάμε πάλι από την αρχή. It's your last chance. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με λένε Νίκο. Σε έχω μπανίσει μια φορά κάπου αλλού και σε βρίσκω πολύ ωραία γκόμενα. Οπότε θα γούσταρα απόψε να πιούμε χαλαρά ταξίδια μας και μετά να πάμε σπίτι μου και να ξεσχιστούμε όλη νύχτα. Καλό. Ναι. Μικρέ, είμαι ερωτευμένος. Πάλι? Όχι, αυτή τη φορά είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου. Ξέρεις πόσες φορές μου το είσαι να πει αυτό? Ρε, ακούς που σου λέω? Γνώρισα τη γυναίκα της ζωής μου. Έρωτας κεραυνοβόλος. Την είδα, έπαθα την πλάκα μου. Και τη δεύτερη φορά που τη συνάντησα πήγα και τη στάριξα χύμα. Δηλαδή? Της είπα αυτός είμαι, μ' αρέσεις, είναι της μοίρας μας γραφτό. Και αυτή ανταποκρίθηκε? Ναι, με μια γροθιά. Το αριστερό μου μάτι είναι βουλωμένο. Ζόρι και ακόμα, ναι. Καταλαβαίνεις πόσο καψούρα είναι. Ωραία, άντε με την ευχή μου. Τι βιάζεις να με κλείσεις? Έχω κάτι δουλειές. Τι δουλειές, ρε, αφού είσαι αργόσχολος. Τα λέμε. Εσύ τι γίνεται, παίζει με καμιά αυτόν τον καιρό? Δεν σ' ακούω, κάνει διακοπές. Κατάλαβα. Απόψε θα τη βγάλω για φαγητό. Καλή όρεξη. Λες να σου μείνει σημάδι? Πολύ πιθανόν. Δηλαδή να νιώθω τύψεις? Φυσικά, γιατί σκέψου. Ποια γυναίκα θα γυρίσει να κοιτάξει ένα σημαδεμένο? Όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να με αποκαταστήσεις. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στα δικά σου. Σκέφτεσαι σοβαρά να το παρατήσεις το modeling? Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη. Θέλω πάντως να γυρίσω στην Ελλάδα. Εξάλλου ήρθα για λίγο εδώ. Και κάποια στιγμή να κάνω οικογένεια. Θέλω παιδάκια. Θα είσαι τέλεια, μαμά. Δεν ξέρω. Εσύ, θες παιδάκια? Όχι, μωρέ, έχω παραφάει. Σου παρολογώ. Καλά, ντε. Τι να σου πω, δεν το έχω σκεφτεί. Εμένα με απασχολεί πολύ. Τα χρόνια περνάνε. Έχω φίλες στην Ελλάδα συνομήλικες. Είναι οι γιαγιάδες. Γιαγιάδες. Εντάξει, έχω και λίγο και υπερβάλλω. Μπορεί να μην έχουν οι γιαγιάδες, αλλά μητέρες, είναι σίγουρο. Εντάξει, δεν σε έχουν πάρει και τα χρόνια. Δηλαδή, δεν θες παιδιά? Όχι, θέλω. Δεν με ξέρεις, αλλά αν με γνωρίζεις θα καταλάβεις ότι είμαι υπεύθυνος άνθρωπος. Και ειλικρινά θα ήθελα να διονύσω το είδος μου. Το είδος μας εννοώ. Ποιο είδος μας? Το ανθρώπινο. Ελπίζω τώρα να μην κάνεις πλάκα. Ω, με τέτοια θέματα ποτέ. Δεν με ξέρεις, θα με γνωρίσεις. Γιατί δεν έφαγες όμως? Δεν σου άρεσε τίποτα? Γενικά δεν τρώω πολύ. Λοιπόν, αύριο θα σου μαγειρέψω εγώ σπίτι μου. Ξέρεις να μαγειρεύεις? Σεφ. Αλήθεια? Εγώ ούτε εγώ. Λοιπόν, αύριο το βράδυ θα δοκιμάσεις τη σπεσιαλιτέ μου. Ανυπομονώ. Cheers. Cheers.
Welcome. Welcome και σε σένα, Μάστορα. You have no mail. Τι, κανένα μήνυμα. Sorry. Όχι, τι φταίς και εσύ. Πού είσαι, ρε Στέλλα, γιατί εξαφανίστηκες? Sorry, Παραγκιστά. Δεν έβρισκα πάρκινγκ. Δεν πειράζει. Σημασία έχει που ήρθες. Αυτό για σένα. Σε ευχαριστώ. Είναι υπέροχο. Τι ευγενικός που είσαι. Δεν υπάρχουν άντρες σαν και σένα πια. Όχι. Το ξέρω. Δεν υπάρχουν. Θα έρθει και η Τούλα. Όχι. Είναι καλεσμένη σε κάτι γενέθλια. Θα διόμαστε όμως. Α, ωραία. Παρήγγειλε λίγα ντύπς και κρασί. Εγώ θα τσιμπήσω μόνο, είμαι σε δίαιτα. Ναι! Δεν βρίσκεις ότι έχω χάσει. Αλήθεια. Πώς με βρίσκεις? Μια χαρά. Θα με έλεγες, ας πούμε, χοντρή. Χοντρή? Όχι, όχι. No way. Πώς θα με έλεγες? Ζουμερή. Ζουμερή. Αχ, τι ωραία που τα λέει, Σάβα. Έλα, τσίπα κάτι, μην μου πεις ότι πεινάς. Όχι, πώς πεινάω? Άντε, τρώγε. Θα φάω. Η Τούλα θα έρθει αργότερα? Η Τούλα δεν θα έρθει καθόλου. Γιατί ρωτάς? Τι σχεδιάζεις? Τίποτα. Α! Και πήγε ο νους μου στο κακό. Ποιο κακό? Φοβήθηκα. Μήπως έχεις πονηρά σχέδια για αργότερα. Άκου, Στέλλα. Νομίζω ήρθε η ώρα να σου πω την αλήθεια. Άσε. Δεν χρειάζεται. Δεν με γουστάρεις, ε? Όχι, όχι. Τι, με γουστάρεις? Όχι, άσε με να σου εξηγήσω. Απάντησέ μου με ένα ναι ή με ένα όχι. Με γουστάρεις? Όχι. Τα Χριστούγεννα δεν μου την έπεσες? Ναι. Ωραία. Τι μεσολάβησα από τότε, επειδή πήρα 1,5 πολύ 7 κιλά, είναι λόγος αυτός? Όχι, άλλος είναι λόγος. Δεν με αφήνεις να σου εξηγήσω? Ωραία, λοιπόν. Για εξηγήσου. Τα Χριστούγεννα, όπως λες και εσύ, πράγματι σου την έπεσα. Την πρωτοχρονιά, όμως, μετά από ένα απίστευτο πάρτι, ανακάλυψα ότι είμαι bisexual. Τι? Αμφιφιλόφιλος. Πώς το λένε ελληνικά? Στη Ζάκη μου τους λένε μπελεσίνιδες. Πώς? Forget it. Για συνέχισε. Αυτή η φάση, όμως, μου κράτησε μέχρι το Πάσχα. Αχ, ωραία. Μπράβο. Το Πάσχα, κατάλαβα ότι τελικά δεν είμαι αμφιφιλόφιλος. Όχι, βέβαια. Είμαι σκέτο ομοφιλόφιλος. Σε σόκαρα, ε? Όχι. Κάτι άλλο σκεφτώ. Μήπως θες να φύγω? Όχι, λίμον. Γιατί? Στο είπα και εξαλάφρωστα. Τώρα μπορώ να φάω άνετα. Είσαι φοβερό κρίτσι, Στέλλα μου. Χαρά στον άντρα που θα σε πάρει. Επίσης. Θέλω να μείνουμε για πάντα φίλες. Συμπέθερα χαιρετιόμαστε. Ωχ, σιγά. Πονάς ακόμα, ε? Ώρες-ώρες μου ρίχνει κάτι σουβλιές. Σας ακάτεψα. Περασμένα, ξεχασμένα. Τι καταπληκτική θεά είναι αυτή. Πιάτο, η Μελβούρνη. Δεν περνάμε όμως καλύτερα στο τραπέζι γιατί θα κρυώσουμε. Όλα αυτά. Για να σε τιμωρήσω για το μάτι, θα φας αυτό που μαγείρεψα. Κινέζικο! Οχ, γκάφα, ε! Δεν το τρως? Το ξέρεις ότι τρελαίνομαι για κινέζικο. Ναι, το γράφει το κουτελό σου. Από πού να το ξέρω? Ξέρεις να μαγειρεύεις κινέζικα? Σιγά το πράγμα. Πανεύκολα είναι. Κάτι, το λέω σπανίως σε άντρες. Είμαι όλος αυτιά.
Για στα χέρια σου. Δεν έχω φάει καλύτερο κινέζικο. Χοιρινό γλυκόξινο δεν δοκίμασες. Α, δεν στο είπα, είμαι χορτοφάγος. Έλα. Ναι, εδώ και πολλά χρόνια. Δεν τρώω οτιδήποτε έχει νοτιό μυαλό. Επίσης δεν καπνίζω, πίνω πολύ λίγο αλκοόλ. Λέει για να μαθαίνω για σένα. Πραγματικά. Δεν ξέρουμε σχεδόν καθόλου ένας τον άλλον. Λοιπόν, συμφωνείς αυτή η βραδιά να είναι βραδιά γνωριμίας? To know us better. Ξεκίνα πρώτος. Μίλα μου για σένα. Πες μου, τι άνθρωπος είσαι? Παλιά άνθρωπος είμαι. Και συνήθως, όταν όμως ερωτεύομαι, γίνομαι άλλος άνθρωπος. Τι χόμπι έχεις που διασκεδάζεις με τις παρέες σου, ας πούμε, που πάτε? Συνήθως πάμε για rafting, για bungee jumping. Α, σ' αρέσει ο κίνδυνος. Γεννήθηκα για να κινδυνεύω. Στα ύψη η αδρεναλίνη. Τίποτα πιο ήρεμο. Εμένα, ας πούμε, το πάθος μου είναι το σινεμά. Αλήθεια? Και εμένα. Τι ταινίες αρέσουν? Α, κοίτα, τα βλέπω όλα. Αλλά κυρίως προτιμώ ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Τώρα τελευταία είδες τίποτα καλό? Τώρα τελευταία... Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Ένα πολύ καλό. Ξέρεις, έχω αυτό το ελάττωμα. Δεν συγκρατώ τίτλους. Ευρωπαίο σκηνοθέτη. Ναι, βέρο Ευρωπαίο. Μέχρι στιγμής έχουμε πολλά κοινά. Αρκετά δηλαδή. Κινέζικο σινεμά. Επίσης, πηγαίνω πολύ συχνά, μόνος μου δηλαδή, γιατί δεν βρίσκω παρέα. Πηγαίνω όπερα. Όπερα? Σου κάνει εντύπωση, ε? Πρώτη φορά συναντάω άντρα που του αρέσει η όπερα. Κατά βάθος είμαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Εγώ την όπερα. Ναι. Τη συγχαίρομαι. Ορίστε, κι άλλο κοινό. Τι? Πρώτον, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Και δεύτερον, τραγούδια που δεν μπορώ να τα χορέψω. Γιατί να τα ακούω? Ναι, αν το δεις από αυτή την πλευρά, έχεις απόλυτο δίκιο. Αχ, έφαγα πάρα πολύ. Καλά σοβαρολογείς. Δύο spring rolls έφαγες και... Για μένα είναι πάρα πολύ. Θα ήθελες ένα ωραίο χωνευτικό ποτό? Μπα, όχι. Πώς λες να συνεχίσουμε τη βραδιά? Πώς να συνεχίσουμε τη βραδιά? Δεν ξέρω. Δεν μου έρχεται καμιά ιδέα. Εγώ έχω μια διάθεση για χορό. Κι εγώ. Είσαι? Αν είμαι, λέει. Ωραία, κάτσε να δω πού θα πάμε. Θα πάμε στο Revolver. Το Revolver είναι για 18χρονα. Καλά τότε, πάμε στο Hit. Στο Hit θα γίνεται χαμός. Μήπως να πάμε στο... Γιατί να τρέχουμε από εδώ και από εκεί? Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore.